Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Το ανάλυσε το Pirate Press κάνει το ντεμπούτο του. Ελπίζω να μας βοηθήσετε να ξεπεράσουμε το όποιο άγχος πρεμιέρας έχουμε, αν και δεν νομίζω ότι θα κρατήσει για πολύ. Για να προχωρήσουμε στο ποιοι είμαστε και να βρείτε τρόπους και δικαιολογία να μείνετε στην παρέα μας. Καλησπέρα και από μένα. Γνώριμη η συμφωνία εδώ στο Λίμπερο 107,4 τα λένε το Σαββατοκύριακα με το post-game 10-1. Κάτι καινούριο ξεκινάμε τώρα με τον Αντώνη Τσακαλέα, ο οποίος ξεκίνησε την εισαγωγή, και τον Τάσο Ζέρβα παρέα. Θα είμαστε κάθε μεσημέρι 2-3 και όχι μόνο φυσικά. Νομίζω, Αντώνη, θα πάρεις εσύ το λόγο να κάνεις το ξεκίνημα της παρουσίασης, γιατί πρέπει να μας ακούει ο κόσμος και τι έχουμε καινούριο να του δώσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε το ανάλυσε το by Repress. Το repress.gr είναι το site το οποίο θα στηρίξει αυτή την εκπομπή. Αμφίδρομη θα είναι η σχέση της εκπομπής και του site. Είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει το ποδόσφαιρο, άνθρωποι που μας αρέσει να βλέπουμε ποδόσφαιρο, πέρα από την ομάδα με την οποία παθιαζόμαστε, τσαντιζόμαστε, χαιρόμαστε και έχουμε οποιαδήποτε τέλος πάντων αντίδραση μπορεί να έχουμε. Και μας αρέσει το ποδόσφαιρο όχι μόνο να το βλέπουμε, αλλά και να το συζητάμε. Γι' αυτό και στο site μαζί μας θα είναι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο όπως και εμείς αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αλλά μπορούν να μας βοηθήσουν ξέροντας πράγματα για το ποδόσφαιρο, να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι που παίζουν ποδόσφαιρο και οι άνθρωποι που δουλεύουν για το ποδόσφαιρο το αντιλαμβάνονται. Τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι ζουν και μας δίνουν ουσιαστικά το ποδόσφαιρο. Ο Τάσος Ζέρβας είναι ένα μέλος της παρέας μας και θα μπορεί να μας βοηθήσει πάνω σε αυτό, να τον καλησπέρισω κιόλας. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ κοντά σας και στην ομάδα του Repress και στο ανάλυση εδώ φυσικά στο ραδιόφωνο. Χαίρομαι πολύ περισσότερο γιατί είναι μια προσπάθεια που την κάνουμε πολύ καιρό και επιτέλους παίρνει σάρκα και ωστά. Φυσικά στόχος μας είναι να πάμε όσο πιο δυνατό μπορούμε κοντά στο γήπεδο, σε αυτό που ζητάνε οι προπονητές από τους ποδοσφαιριστές, τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στις τέσσερις γραμμές, και να ασχοληθούμε έτσι περισσότερο με αυτό, να δώσουμε έτσι όσο μπορούμε περισσότερο τα φώτα μας. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η δική σου ματιά, η δική σου ανάλυση, η δικιά σου τοποθέτηση σε πράγματα που όλοι βλέπουμε, αλλά ίσως δεν μπορούμε όχι να τα κατανοήσουμε, να τα αποκρυπτογραφήσουμε, αν μπορώ να το πω έτσι. Πάνω στο ποδόσφαιρο, πάνω σε παίκτες, σε τακτικές, σε πράγματα τα οποία μας απασχολούν πέρα από το να δούμε ένα απλά παιχνίδι, ποιος έπαιξε, ποιος έβαλε γκολ, πώς έδωσε το σκορ. Ακριβώς, για να φτάσει το σημείο το απλά να δούμε ένα τέρμα που επιτεύχθηκε ή κάτι τέτοιο, πίσω από αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά που πρέπει να γίνει από συγκεκριμένους ανθρώπους που δουλεύουν όλη την εβδομάδα για να φτάσουν μια Κυριακή, ας πούμε, ένα Σάββατο σε έναν αγώνα και να φανεί εκεί η δουλειά όλου του team. Όλο αυτό που λένε το κλισέ ότι οι νίκες ανήκουν στους προπονητές και ότι οι νίκες ανήκουν στους παίκτες και οι ήττες ανήκουν στους προπονητές, είναι αυτό άμενα του προπονητή? Όχι, νομίζω ότι αυτή είναι η μοίρα του προπονητή. Από τη στιγμή που αποφασίζει να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα, γνωρίζει ότι τα φώτα πάντα θα πάνε στον Χίσταρ, ο οποίος θα επιτεύξει τον γκολ ή το οτιδήποτε, θα κάνει μια ωραία ενέργεια. Και μετά ο κλήρος πέφτει σε εκείνον για να τον αναδείξει, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ωραία τα είπατε και οι δύο στο ξεκίνημα, και θα έχουμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε και αυτού του είδους και πολύ πιο αναλυτικά να πιάσουμε τα πράγματα και όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, το κομμάτι της τακτικής ανάλυσης. Γενικότερα να εμβαθύνουμε λίγο και να το δούμε όχι τόσο απλοϊκά το ποδόσφαιρο, γιατί όπως είπε σωστά και ο Τάσος, από τη δική του τη μεριά το ξέρει καλύτερα τόσα χρόνια στα γήπεδα, δεν βγαίνουν τόσο εύκολα κάποια πράγματα που εμείς μπορούμε να τα θεωρούμε απλά, βλέποντας είτε από την τηλεόραση είτε από την κερκίδα. Έχουν δουλευτεί ίσως και αρκετές ώρες για να βγει μια κομπίνα, μια βαθιά παλιά, ίσως να ανοίξει άμυνα, όλα αυτά τα κλισέ που συνηθίζουμε να λέμε εύκολα στη συζήτηση, αλλά δύσκολα δουλεύονται, δύσκολα βγαίνουν, και να καταλάβουμε ίσως σε βάθος περισσότερο το πώς είναι και η καθημερινότητα, το πώς η πίεση νιώθουν, για ποιους λόγους νιώθουν πίεση. Γιατί εύκολα να λέμε ότι έχουν πίεση οι προπονητές και οι παίκτες, αλλά τι πραγματικά σημαίνει αυτό, να το καταλάβει και ο κόσμος, έτσι, και εμείς μαζί του φυσικά, από τους πιο ειδικούς που είστε εσείς στο προπονητικό κομμάτι. Κοίταξε, πάνω σε αυτό νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα είναι η διαχείριση της πίεσης. Η διαχείριση της πίεσης του αποτελέσματος, η διαχείριση της πίεσης, το να είσαι συνέχεια στην κορυφή.
Να πάμε όμως, Αντώνη, να καλησπερίσουμε και το Σταύρο τον Κόλκα, έτσι. Νομίζω ήρθε η ώρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταύρε. Γεια σου, Σταύρο. Εντάξει, έπρεπε να είμαι εκεί κανονικά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πολλές ιώσεις μας φάγανε. Εντάξει, έχω εμπιστοσύνη, εννοείται, στο τι θα κάνετε τη δουλειά όπως πρέπει. Σημασία στην προκειμένη περίπτωση είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ακριβώς κάνουμε εμείς εδώ. Είναι μια παρέα η οποία αυτά που συζητάει εκτός είπε να τα μεταφέρει εντός. Και μιλάμε για μια παρέα με δημοσιογράφους που έχουν μια κατάρτιση καλή γύρω από το ποδόσφαιρο, σε συνδυασμό με προπονητές που είναι η καθημερινότητά τους, εντάξει, και το ποδόσφαιρο, η ανάλυση, τα ζητούμενα μέσα στον αγωνιστικό χώρο κτλ. Κτλ. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια τρύπα γενικότερα στα μίντια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ο Αντώνης μπορεί να καταλάβει αυτό που λέω, η ανάλυση ποδοσφαιρική σου δίνει, απομακρύνει τις θεωρίες συνωμοσίας. Ακούμε τόσο καιρό ό,τι κατεβάσει ο νους του καθενός, και δεν αναφέρουμε στον απλό τον κόσμο που ουσιαστικά και αυτός δεν έχει τον χρόνο να ασχοληθεί όσο θα έπρεπε και όσο θα ήθελε, γιατί η καθημερινότητά του τον παρασύρει. Αλλά αναφέρομαι και πολλές φορές και στα μίντια, τα οποία ίσως δεν αντιλαμβάνονται και τόσο καλά το τι συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα team με αρκετούς ανθρώπους, δεν είναι μόνο οι τρεις που είστε εδώ. Ωραία, υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία θα εναλλάσσονται. Θα είναι ο Αχιλλέας Παγιωτίδης, θα είναι ο Θωμάς Βερετόπουλος, θα είναι και άλλα παιδιά από πίσω που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να βγουν μπροστά. Θα υπάρχει τέλος πάντων μια υποδομή τέτοια που θα μπορούμε να εξηγούμε ανά πάσα στιγμή τι έγινε σε ένα παιχνίδι ή τι περιμένουμε να δούμε από ένα παιχνίδι κτλ. Κτλ. Είναι ένα κενό που υπήρχε. Γενικά έχουμε κουραστεί όλοι με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, σαν να είναι κάτι δευτερεύον. Να μιλάμε για ποδόσφαιρο και δεν είναι κάτι δευτερεύον. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα και συμβαίνει δεκαετίες τώρα. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια που έτσι όπως είναι δομημένο το κοινό δεν είναι και πλέον εμπορική, είναι η αλήθεια. Ωραία. Αλλά μέρα με τη μέρα, μάχη με τη μάχη, νομίζω ότι σιγά σιγά και όσον αφορά το ραδιοφωνικό κομμάτι, το ανάλυσε το που ξεκινάει σήμερα, αλλά όσον αφορά και το digital κομμάτι, το replay.gr, θα κάνουμε, θα δώσουμε μια μάχη για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο το ποδόσφαιρο όπως πραγματικά είναι. Εντάξει, αυτό λέω εγώ, αυτό πιστεύω ότι είναι το σωστό. Ξέρω ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, άλλωστε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό αν δεν είχαμε το ίδιο μυαλό σε αυτό το κομβικό θέμα για το άθλημα, πιστεύω. Γιατί κακά τα ψέματα σε όλο τον πλανήτη, μίντια και ποδόσφαιρο πάνε μαζί. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει το ποδόσφαιρο να πηγαίνει αλλού και τα μίντια αλλού. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα και καμιά φορά σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εμείς πλέον αποφάσισαμε να μην σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, να δώσουμε τη μάχη και ό,τι καταφέρουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, με τον Γιώργο και τον Αντώνη είμαστε χρόνια στον χώρο. Εντάξει, ο Γιώργος είναι πιο μικρός, αλλά το έχει. Ο Αντώνης είναι χρόνια και με τον Football Manager ασχολείται αρκετά με την ανάλυση δεδομένων. Θα έχουμε και τη βοήθεια του Wise Scout, ενός επαγγελματικού προγράμματος που δουλεύουν όλες οι μεγάλες ομάδες, για να έχουμε ακριβώς τα δεδομένα που πρέπει. Και ο Ζερβινιό, ο Τάσος ο Ζέρβας, η μορφή αυτή, σιγά σιγά θα προσπαθήσει να μας βοηθήσει και στην ανάλυση, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν έχω τώρα να συμπληρώσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι ο Μπούσουλας αυτός είναι. Ο Μπούσουλας, Σταύρο, μπορεί να είναι και το βίντεο του Κρίστιζιτς, το οποίο θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του στίγματος του site. Έχουμε ανεβάσει ήδη το παίζουν και αρκετά site από το βλέπω. Υπάρχουν και αρκετές κοινοποίησεις. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνουν. Δηλαδή δεν το έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στα μίντια. Να μπορεί να κάνει. Πήρε έναν παίκτη η ΑΕΚ. Δεν είναι αυτός. Δεν πρέπει να ξέρει ο μέσος φίλος τι πήρε η ΑΕΚ. Με εικόνα, εντάξει, όχι στα λόγια. Και τα λόγια παίζουν τον ρόλο τους, αλλά η εικόνα είναι. Είναι άλλο η αριθμή του, οι συμμετοχές του, οι ασίστ του, άλλο η υπερανάλυση των αριθμών του, οι πάσες του, οι σωστές πάσες του, οι πάσες προς τα πίσω, και άλλο η ανάλυση και η ανάγνωση των πραγμάτων που κάνει στον αγωνιστικό χώρο από κάποιον ο οποίος δεν είναι ο μάνατζερ του, για να στείλει το βίντεο το οποίο θα το δουν όλοι και θα πούνε αυτό το παιδί γιατί δεν παίζει στην Μπαρσελόνα, αλλά είναι ένα βίντεο το οποίο δείχνει ποια είναι τα στοιχεία τα οποία μπορούν να κάνουν κάποιον να καταλήξει στο να τον... θα δώσει ο παίκτης. Ακριβώς.
Επίσης, δεν είναι ένα απλό βίντεο με highlights από την καριέρα του παίκτη που μπορεί να έχουν μαζευτεί μόνο 2-3 καλές στιγμές του. Είναι ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί και τις αδυναμίες στο παιχνίδι του και τα θετικά του στοιχεία και με φάσεις που το αποδεικνύουν 2-3 έτσι για το κάθε στοιχείο. Οπότε μπορεί και ο καθένας να καταλάβει ότι δεν πρόκειται για πρόμο κάποιου παίκτη ή κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί είναι σημαντικό και αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποιο πρόμο, ξέρεις. Δηλαδή, ας τα κάνουν οι μάνατζερ αυτά τα παιδιά. Ναι, εννοείται. Και το 10% και τις προμήθειες, εντάξει. Yeah. Εδώ μιλάμε τώρα καθαρά ποδοσφαιρικά. Υπάρχουν αρκετά ήδη, δηλαδή ενώ δεν είμαστε στον αέρα, υπάρχουν αρκετά βίντεο που εξηγούν πράγματα. Έχουμε κάνει και παλιότερα δοκιμαστικά και την ανάλυση της Μπενφίκα πριν τον ΠΑΟΚ και την ανάλυση της Πάντεμπόρης πριν τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι βέβαια ένα κόνσεπτ που αφορά τον ΠΑΟΚ, εντάξει, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αφορά όλες τις ομάδες και τις ελληνικές, αλλά σίγουρα και όλα τα κομμάτια τα οποία αφορούν τέλος πάντων τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τις καινοτομίες που υπάρχουν, όλα το πώς σκέφτονται προπονητές. Από ό,τι γνωρίζω και ο Αντώνης με τον Τάσο έχουν ετοιμάσει τέλος πάντων και μια ανάλυση για το πώς αμήνθηκαν οι City με τη Liverpool στο πρόσφατο παιχνίδι. Γενικά θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε όλο το φάσμα, αλλά εντάξει, είναι λογικό σε ελληνική ομάδα που είμαστε, ένα ελληνικό team, να κοιτάξουμε και λίγο τη Super League, η οποία κακά τα ψέματα δεν έχει καμιά ιδιαίτερη ανάλυση πουθενά δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για αυτό το πράγμα, το πιστεύω πάρα πολύ, κυρίως όσον αφορά τον προσωπικό μου ψυχισμό, δηλαδή το έχω ανάγκη αυτό το πράγμα, να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Το ξέρω ότι και εσείς σκέφτεστε έτσι. Εντάξει. Ξέρω ότι όλα τα παιδιά σκέφτονται έτσι, γιατί δεν είμαστε λίγοι. Μην νομίζει κάποιος ότι είμαστε 3-4 άτομα, είμαστε πολύ παραπάνω. Και εγώ πιστεύω ότι όσο προχωράει αυτό το πράγμα, τόσο περισσότερες συμμαχίες θα βρίσκει από τη στιγμή που θα καταλάβουν όλοι ότι δεν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι οπαδικό. Είναι κάτι που είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Εντάξει, αχρωμάτιστο. Ωραία. Που δεν έχει κανέναν λόγο να δημιουργήσει κανένα μέτωπο με κανέναν. Το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα, είναι κάτι ανεξάρτητο, είναι μια κολεκτίβα ανθρώπων οι οποίοι τέλος πάντων έχουν τη διάθεση να δουν το ποδόσφαιρο τη σωστή οπτική και να βελτιώσει και να δώσει μάλλον πάτημα στον καθένα που ακούει και παρακολουθεί και διαβάζει, να έχει μια πιο περιστατωμένη άποψη στο καφενείο όταν μιλάει στην καφετέρια, έτσι ώστε να υπάρχει επιχειρηματολογία ποδοσφαιρική και να φύγει στην άκρη αυτή η θεωρία συνωμοσίας, η οποία μόνο καλό δεν κάνει για το ποδόσφαιρο. Γιατί αν κάτι με έχει κουράσει όλα αυτά τα χρόνια είναι θεωρία συνωμοσίας. Η οποία πάνω από τη σωστή ανάλυση εξαφανίζεται κιόλας. Για το τι μπορεί να συμβαίνει σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Εντάξει, την περασμένη εβδομάδα άκουσα ότι η City θα κερδίσει τη Liverpool γιατί πρέπει για να έχει ενδιαφέρον το αγγλικό πρωτάθλημα. Αυτό που το πεις έκαναν Άγγλο μπορεί να σε εκτελέσει επιτόπου στον και να βρει και ανθρώπους να τον οθωρώσουν, έτσι. Ναι, κανονικά. Σε αγγλικό δικαστήριο. Δύο δεύτερα υπόθεση. Τι είπε, εκείνο εκεί στο Μάμες, εκείνο εκεί που τον γυρνάει στον τροχό. Ναι. Εκείνο εκεί θα γίνει ακριβώς. Τέλος πάντων, ό,τι και να πούμε, νομίζω ότι η διάρκεια θα δείξει. Εγώ επαναλαμβάνω πάρα πολύ αισιόδοξος για αυτό το πράγμα. Πίστη ότι το ποδόσφαιρο στο τέλος θα επικρατήσει της παράλιας και από εκεί και πέρα βλέπουμε παραπέρα. Ωραία. Σταύρο, ευχαριστούμε για την παρουσία. Θα πάμε στην επόμενη. Μόλις γίνω καλά, θα είμαι και εγώ εκεί, όπως μπορώ. Εκεί το Τέισον με τον Γιουργάκη, ο οποίος είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Να είσαι καλά, Σταύρο. Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, σας αφήνω να αναλύσετε ό,τι θέματα έχετε ετοιμάσει. Ωραία. Και ελευθερία στον Πρίγκοβιτς, έχουμε και τα δικά μας τα προβλήματα. Και με αυτά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή τύχη. Καλή δύναμη. Και εδώ είμαστε. Νομίζω δεν γινόταν να το παρουσιάσει πιο αναλυτικά ο Σταύρος από τη μεριά του, έτσι. Τα είπε όλα όσον αφορά το κομμάτι. Από την τελευταία του ατάκα κατάλαβα ότι αν κάναμε θέμα πώς γίνεται στο τέλος της χρονιάς ότι ποιοι παίκτες δεν χάσαν λεπτό, αν κάνουμε ένα εδώ στο Λίμπερο, εγώ είμαι πολύ φρέσκος, έχω μόνο 22 λεπτά, ποιοι δεν χάσαν λεπτό, νομίζω μέσα στο top 5 θα είσαι. Λες, από το καλοκαίρι συνεχόμενα. Σαν το Μάτος. Ναι. Εντάξει, νομίζω ήταν αναλυτικό στην παρουσίασή του Σταύρος. Έτσι, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αυτό που θέλουμε να το στηρίξει. Δεν ζητάμε ουσιαστικά τη στήριξη του κόσμου για κάποιον άλλο λόγο, πέρα από το ότι θέλουμε να δούμε με τον ίδιο τρόπο το ποδόσφαιρο και καθαρά ποδοσφαιρικά. Πιστεύω ότι... Να βγάλουμε στην άκρη τα εξωαγωνιστικά και τις συνωμοσίες, είπε ο Σταύρος, και ο καθένας φυσικά υποστηρίζει μια ομάδα, έτσι. Δεν μπορεί να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και να μην υποστηρίζει μια ομάδα.
αλλά να αγαπήσουμε λίγο παραπάνω το ποδόσφαιρο πέρα από την ομάδα μας. Να μην τα βλέπουμε όλα. Ναι, έτσι... αν είσαι από εκείνους που το Σάββατο σου ξεκινάει στις 2 με Premier League και τελειώνει στη 12.30 με Primera Division, μάλλον βρήκε την κατάλληλη παρέα 2 με 3 στο ραδιόφωνο εδώ στο Libero και στο repress.gr. Αυτό είναι σίγουρο. Φυσικά έχουμε και τρόπο επικοινωνίας με το σταθμό εδώ στο Libero 107,4. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε από αυτά που λέμε, είτε τώρα στην εναρκτήρια εκπομπή, είτε στην πορεία φυσικά. Να στέλνετε τα μηνύματά σας για να ανταλλάσσουμε και απόψεις πάνω σε οτιδήποτε ποδοσφαιρικό θέλετε να συζητήσουμε. Ο τρόπος είναι γνωστός. FM κενό και αποστολή του μηνύματός στο 54526, χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Οπότε μπορούμε και με αυτόν τον τρόπο να τα λέμε εδώ στην εκπομπή, στο analyse.bypress.gr. Φυσικά και υπάρχει και η σελίδα του repress.gr στο Facebook, στα social media γενικότερα. Και θα αρχίσουμε να ενεργοποιούμαστε ακόμη περισσότερο όσο κυλούν οι μέρες. Ο Σταύρος Νέρετα το ανέφερε κάποια στιγμή. Ουσιαστικά, επειδή σε αυτή την πρώτη εκπομπή παρουσιαζόμαστε για το τι είμαστε, τι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε και για ποιον λόγο σας περιμένουμε στην παρέα μας, συζητώντας με την ομάδα, με τα παιδιά προχθές, είχα στο μυαλό μου αυτό το match City Liverpool. Και πώς το είχα στο μυαλό μου. Το είχα στο μυαλό μου ότι είχα φίλους μου που μετά από καιρό διαπίστωσαν ότι αυτό που κάνουν για το Champions League θα το κάνανε για παιχνίδι πρωταθλήματος αγγλικού. Βόλευε και η ώρα βέβαια. Ότι θα μαζευτούμε να δούμε το City Liverpool. Να δούμε το City Liverpool. Οι περισσότεροι είχαν στο μυαλό τους να δουν δύο φύση επιθετικές ομάδες. Οι οποίες έτσι είναι. Αυτό πρεσβεύουν, αυτό παίζουν, με αυτό ζουν. Τάσο, είδαμε όμως δύο ομάδες οι οποίες ήταν εξαιρετικές στο να ξοδεύουν πολλή ενέργεια για να καλύπτουν χώρο χωρίς να χάσουν πολύ μεγάλο, χάσαν κάποιο έτσι, μέτρα στο κήπεδο και όλα αυτά, αλλά χωρίς να χάσουν το κύριο στοιχείο τους που ήταν το να μπορούν, όπως λέω χαρακτηριστικά, σε χρόνο αλλαγής σταυροποδιού να δημιουργήσουν προποθέσεις επίθεσης. Και όχι με αυτό που ξέραμε ή μας έμαθαν οι γονείς μας για το αγγλικό ποδόσφαιρο, τη λεγόμενη καμινάδα. Έτσι ακριβώς. Αλλά με τρόπο ανάπτυξη. Αυτό περισσότερο μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ότι καταρχήν ήταν. Το περιμένα. Τι περιμέναμε. Ένα γρήγορο παιχνίδι. Έγινε. Ένα καθαρό παιχνίδι. Έγινε. Ένα τακτικό παιχνίδι. Έγινε. Ένα φύση επιθετικό παιχνίδι δεν έγινε. Μπράβο. Και το γιατί δεν έγινε. Οι περισσότεροι περιμένουν να δουν φάσεις πάνω κάτω, τέτοια. Ναι, ξέρεις. Δηλαδή ήταν φάσεις σε είχε πάντως το παιχνίδι. Φάσεις είχε, αλλά ίσως όχι όσο περιμέναμε και με τον ρυθμό που περιμέναμε. Μέσα όμως από μια σωστή τακτική προσέγγιση. Δηλαδή, και φυσικά είναι καθηγητές και οι δύο άνθρωποι αυτοί. Είναι, φυσικά ο Γκουαρδιόλα έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο με την οτροπία του, αλλά και ο Κλοπ βλέπουμε ότι. Αυτή την ενέργεια, έτσι, με αυτόν τον ενθουσιασμό που έχει σαν προπονητής που τον χαρακτηρίζει. Πιστεύω ότι και οι δύο προσέγγισαν το παιχνίδι από τις δικές τους πλευρές. Χάσανε και οι δύο κάποια σημεία του παιχνιδιού. Αλληλοεξουδετερώθηκαν σε κάποια σημεία. Παρόλο που παίζανε και οι δύο, δηλαδή σε ένα σύστημα 4-3-3, είχαν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, λίγο σε λίγο πιο τακτικά ζητήματα. Ο Μέν με Γκουαρδιόλα προσπάθησε να δημιουργήσει υπεροριθμία στις πτέρυγες. Είχε τα κοινά του στα άκρα. Έτσι ακριβώς. Ενώ ο Κλοπ προσπάθησε να πάει στον άξονα. Γι' αυτό και ο λόγος ήταν και ότι ο Σαλάχ με τον Μανέ παίζανε τόσο πιο κλειστά. Δεν ήταν δηλαδή ανοιγά, δεν ήταν απλά στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό που μου λες για την ενέργειά τους και για το πόσο γρήγορα αλλάζανε. Είναι όλο το κομμάτι του transition, δηλαδή της μετάβασης. Και νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι αυτές που το κάνουν καλύτερα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Μπορούν και δουλεύουν συνέχεια πάνω σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορούν γρήγορα, από όταν είναι στην άμυνα, το πούμε έτσι, γρήγορα, με μια γρήγορη μετάβαση επιθετική, να μπορέσουν να ολοκληρώσουν μια επίθεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το 1-0 του Αγκουέρο. Είναι από αυτά τα σουτ που θέλεις να δείτε 4-5 φορές. Δηλαδή, ναι, που το είναι σεμινάριο το πώς πρέπει να σκέφτεται το επιθετικό σου μέσα στο κουτί. Πήγε, κρύφτηκε πίσω από τον Λόβρεν, να μην τον βλέπει. Ο Λόβρεν κοιτάει την μπάλα, δεν τον βλέπει πουθενά και την κατάλληλη στιγμή βρίσκεται μπροστά του ένα κοντρόλ, ένα σουτ. Γεια σας. 1-0.
το 1-1 της Liverpool, δηλαδή το 1-0 της City, το σούτο Αγκουέρο, το βλέπουν οι περισσότεροι φίλαλοι και λένε ένα τέτοιο επιθετικό να το σκίσει το δίκτυο. Το γκολ της Liverpool το 1-1, πιστεύω ότι υπάρχουν προπονητές που το ζήλεψαν. Και αυτό είναι που ξεκάθαρα... το βλέπουν στον ύπνο τους. Πριν πέσω για ύπνο, τον ονειρεύονται να μπορέσω να το ρυθμίσω να πει ένα δύο γκολ. Το γκολ που πετυχαίνει η Liverpool είναι πραγματικά ξεκάθαρα γκολ του Klopp. Είναι ακριβώς ο τρόπος που έχει προσεγγίσει το match και έχει όλα δει... αυτά τα 20-25 δευτερόλεπτα, το πώς μπορεί, ενώ έχει, είπες νωρίτερα, γι' αυτό πιάνομαι και ήρθα στο γκολ της Liverpool, ότι ο Σαλάχ και ο Μανέ παίζαν κοντά. Και τα δύο μπακ φτιάξαν τον γκολ. Τα δύο ακραία μπακ. Και έχουν ακροβολιστεί. Αυτός είναι ο λόγος γιατί συνήθως τοποθετούσαν τον εαυτό τους και ο Σαλάχ και ο Μανέ ανάμεσα στα στόπερ και τα μπακ. Επομένως, κανένας από τους δύο δεν είχε χώρο για να έχει τα μάτια του γίνεται στα άκρα. Μιλάω για τα μπακ. Επομένως, κλείσανε όλοι μαζί κοντά και με μία αλλαγή παιχνιδιού από τον Αλεξάνδρ Άντωνο στον Ρόμπερσον. Γρήγορα βρήκε το διάδρομο ο Ρόμπερσον, έκανε το σπάσιμο, α πούμε έτσι, και ο Φιρμίνο τελείωσε τη φάση εύστοχα. Ο Φιρμίνο έχει βάλει τόσα γκολ με κλειστά μάτια, και αυτό που θα μπορούσε, όχι να μην κοιτάει καν, να βάλει τη φανέλα στο πρόσωπο. Έτσι και δεν το έκανε, κοιτούσε. Έτσι ακριβώς. Ωραία, θα μείνουμε όμως εδώ σε αυτά τα δύο πρώτα γκολ, στο ξεκίνημα της ανάλυσης για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο φυσικά και επιστρέφουμε με το ανάλυση το Bayern Press. Επιστρέψαμε. Και μιας και ξεκινήσαμε να θυμόμαστε σε τακτικό επίπεδο λίγο το παιχνίδι της City με την Liverpool, είχαμε μείνει στο 1-1. Ναι. Σωστά. Το 2-1 είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το έχει κάνει έτσι πως κύλησε το παιχνίδι τη μία ή τη άλλη πλευρά. Έχεις δίκιο. Ναι. Και αυτός είναι φυσικά και ο λόγος που είναι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή φτάνεις σε ένα σημείο κοντά στο 70 και λες... Τι γίνεται τώρα, το μάτς έχει ισορροπήσει και οι δύο το θέλουν πολύ. Το βλέπεις ότι είναι πρωταθλητές, το έχουν μέσα τους, θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι. Όσον αφορά το δεύτερο γκολ και ο τρόπος που επιτεύχθηκε, σε μια επιθετική μετάβαση έτσι ας το πούμε της City, οδήγησε πολύ ωραία την μπάλα ο Στέρλινγκ, την έβαλε στο χώρο του κέντρου και αυτό που είναι φυσικά το κλειδί, το σημείο κλειδί και που έδωσε το χώρο στο Σανέ να κάνει τον γκολ είναι η κίνηση που κάνει ο Αγκουέρο, ο οποίος καθώς κλείνει, κάνει διαγώνια γρήγορη κίνηση, παίρνει μαζί του τον Αλεξάνδρ Άντων, τον ακολουθάει και εκείνος, δημιουργείται χώρος για τον Σανέ, ο οποίος, εντάξει φυσικά το λίμα που κάνει είναι τις κλάσεις του, το στέλνει εκεί που δεν μπορεί να αντιδράσει κανένας και έτσι γίνεται και το... Ανοίγω παρένθεση. Ο Στέρλινγκ είναι ένας από τους λόγους ύπαρξης αυτή τη εκπομπή και αυτό του site. Μην γελάτε, θα εξηγήσω γιατί. Σωστό, ναι. Δεν μπορεί ο μέσος φίλαθλος να ακούει Στέρλινγκ και να λέει ποιος είναι αυτός, τι γίνεται, τι είναι αυτός, πώς περπατάει έτσι, πώς τρέχει έτσι, πώς έχει τελείωμα. Έχει 100 γκολ ασίστ σε 155. Γκολ δεν κάνει, ξέρεις. Έχει 100 γκολ και ασίστ σύνολο, έχει 100 σε 155. Ναι. Πώς γίνεται, λοιπόν, μια πλειοψηφία, ένας μεγάλος όγκος ανθρώπων που βλέπουν ποδόσφαιρο, όχι να μην τον πηγαίνουν, να μην τους αρέσουν πράγματα και να αρέσει τον Γκουαρδιόλα. Τον ίδιο προβληματισμό έχει και ο Γκουαρδιόλα, επειδή το παρακολουθώ τη συνέντευξη τύπου που δίνει. Τον ρωτάνε πολύ συχνά για τον Στέρλινγκ και το ότι μήπως θα ήταν καλύτερο να μπει κάποιος άλλος στη θέση του και τέτοια. Και βλέπεις τον Γκουαρδιόλα να απαντάει έτσι με πολύ φυσικά. Ο άνθρωπος είναι καθηγητής, με ένα ύφος. Είναι 22 χρονών, δίνει πάρα πολλά. Πρέπει να του δώσετε και εσείς χρόνο, μην τον πιέζετε παραπάνω πόσο πρέπει. Δίνει πάρα πολλά στο παιχνίδι μας και όλο, δηλαδή στην ουσία τα εμπόδια που του βάζετε είναι από εσάς, έρχονται δηλαδή εκ των έξω και όχι, δεν δημιουργούνται εκ των έσω. Και ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στην ομάδα δηλαδή, δίνει πάρα πολλά και στο τακτικό κομμάτι και σε αυτό που θέλουμε εμείς να προσεγγίσουμε και να φτάσουμε δηλαδή, στο στόχο μας. Είναι αυτός που μας δίνει πολλές λύσεις. Ο Στέρλινγκ. Αυτός που... Όλα αυτά ο Στέρλινγκ. Αυτός που κοροϊδεύει ο ίδιος τον εαυτό του για το πώς περπατάει στην προπόνηση. Ναι, ισχύει αυτό. Και εδώ αυτό. Να το αναφέρουμε έτσι. Αυτό νομίζω στην πορεία θα το συναντήσουμε και για αρκετούς ακόμα ποδοσφαιριστές, τους οποίους ο κόσμος δεν τους έχει και σε ιδιαίτερη εκτίμηση, ειδικά εδώ στην Ελλάδα από χώρες του εξωτερικού, που ίσως, όπως για παράδειγμα με το Στέρλινγκ,
να μην τους δίνει τόση βαρύτητα, να μην μπορεί να καταλάβει γιατί παίζουν σε τόση επίπεδο. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να σταματήσει ποτέ, έτσι. Γι' αυτό είναι και το ποδόσφαιρο. Σίγουρα, είναι ένα άθλημα που αλλά... όλοι έχουν άποψη για όλα. Ναι, και... ναι, ναι. Αυτό είναι και ο λόγος που να δημιουργείται άποψη. Δεν είναι κακό να υπάρχουν απόψεις διαφορετικές, αλλά να δημιουργείται με βάση δεδομένα που ισχύουν και όχι απλά επειδή έτσι μας κατέβηκε. Έχοντας δει το Στέρλινγκ μια φορά για παράδειγμα, μπράβο, και έχω άποψη, ναι, δεν μου αρέσει. Είναι άλλο το δεν πάνω από. Γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν τους πας, ρε παιδί μου. Δεν τους πας. Δεν σε αρέσει η φάτσα τους, δεν σε αρέσει η τρίπλα τους. Δεν, κάτι σε χαλάει. Ναι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η άποψη ότι δεν σου αρέσει αυτό ο παίκτη να τον θάβει και να μην μπορεί να καταλάβει ότι ξέρει αυτό ο ποδοσφαιριστή μια ομάδα σε κάποια λεφτά να τον πάρει. Αυτό ο προπονητής που το χρησιμοποιεί δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος ήρθε στο ποδόσφαιρο και έκανε. Είναι ένας άνθρωπος προφανώς τα επόμενα 30 χρόνια. Και θα, πολλά παραπάνω. Ναι, θα στεκόμαστε στον τρόπο με τον οποίο είδε πράγματα, έκανε πράγματα, έψαξε πράγματα, διάβασε, έμαθε και το πήγε το. Τα εφήρμοσε. Τα εφήρμοσε. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Σε διακόπτω. Βλέπω προχθές μια συνέντευξη του Αντσελότη που ήταν μαζί σε ένα πάνελ, όλοι μαζί έτσι, και στάθηκε πάρα πολύ στο κομμάτι όσον αφορά τον Γκουαρδιόλα. Ότι όλοι λέει, σαν προπονητές, έχουμε τις ιδέες μας. Ότι για τον τρόπο που θα προσεγγίσουμε και θα καταφέρουμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Το αυτό λέει, που με θαυμάζω περισσότερο από όλα στον Γκουαρδιόλα είναι η ταχύτητα με την οποία περνάει τις ιδέες του μέσα στους ποδοσφαιριστές και τις εφαρμόζει και τις βλέπουμε όλοι στο γήπεδο. Δηλαδή πήγε στην Bayern σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν η Bayern του Pepe Guardiola. Πήγε στη City μετά από πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Η City ήταν η City του Pepe Guardiola. Δηλαδή έχει την ταυτότητά του, την οποία μπορεί και την θάβει, ας πούμε, έτσι, στο πούμε, τη φυτεύει πολύ καλά μέσα. Έλα μωρέ, εύκολο να φω τόσα λεφτά. Όποιον θέλει, παίρνει. Έδωσαν τόσα οι Άραβες, πήραν τόσους παίκτες. Ναι, έτσι. Η προσέγγιση απλοϊκή είναι το πιο εύκολο να πούμε, αλλά δεν είναι τόσο απλό τάσο έτσι, όσο μπορεί να το σκεφτόμαστε. Είναι ωραίο να το εκμεταλλευτεί. Διαφέρει αυτό το. Ο Γκουαρδιόλα είναι το προπονητής γιατί παίρνει τους καλύτερους. Mm-hmm. Αλλά okay, ας ψάξουμε λίγο ποιους πήρε. Γιατί τους πήρε. Γιατί ο Γκουαρδιόλα τους θεωρεί καλύτερους. Προφανώς θα τους θεωρεί καλύτερους, mm-hmm, σε κάτι. Επειδή πιάσαμε τον Γκουαρδιόλα, θυμάμαι τα όσα έχει πει ο Αφελάη όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, mm-hmm, για τον τρόπο με τον οποίο ο Γκουαρδιόλα τον είχε επιλέξει στην Παρσελόνα, το πόσα τεστ πέρασε, που είχε πει όταν πέρασε αυτά τα τεστ, λέει, εγώ για ποδόσφαιρο ήρθα εδώ, δεν πού να καταλάβω, γιατί πρέπει να είμαι γρήγορος στα μαθηματικά, γιατί πρέπει να κάνω πράγματα διάφορα για να καταλάβει. Και προφανώς ο Κουαρδιόλα έπρεπε να καταλάβει τον τρόπο σκέψης ενός ποδοσφαιριστή, κατά το κοινό λεγόμενο, όχι το πόσο του κόβει και το πόσο σφουγγάρι είναι. Το πόσο γρήγορα ακριβώς μπορεί να κατανοήσει νέα δεδομένα. Δευτέρα και ένα Σάββατο, αν όχι να τα κάνει, να δείχνει ότι μπορεί. Ότι τα αφομοιώνει. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό και οι παίχτες που είναι εκεί και είναι top class και αμείβονται με τα ποδοσά που αμείβονται φυσικά, είναι γιατί μπορούν όλα αυτά τα δεδομένα να τα πραγματοποιήσουν πολύ πιο γρήγορα από όλους τους υπόλοιπους. Μια και στην τηλεόραση βλέπω πλάνα του Πρίγιοβιτς, ναι, για να το πάω και εκεί κάποια στιγμή. Έχεις δίκιο. Με τέτοια πρεμιέρα σήμερα, αυτές τις μέρες, νομίζω δεν γίνεται να μην αναφερθούμε έτσι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι άλλο έχω την ικανότητα να τελειώσω μια φάση. Άλλο έχω την ψυχραιμία να τελειώσω τη φάση. Λουστά. Άλλο έχω την οριμότητα να καταλάβω πότε τελειώνω φάση και πότε κάποιος συμπαίκτης μου είναι δίπλα και να σηκώσω το βάρος όλων αυτών. Όλων αυτών. Αν με ρωτάς, νομίζω ότι το γκολ σαν. Είναι ένστικτο, δεν δουλεύεται. Όσο και να προσπαθήσει ένας προπονητής να δουλέψει πάνω σε ένα τέτοιο κομμάτι, στο να μπορεί να πάρω ένα ποδοσφαιρί και να τον κάνω να πετύχει ένα γκολ. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι ένα προπονητής, αν έχει τον γκολ, πάνω να πει ότι το έχει μέσα του, είναι κυνηγός. Ο Πρίγκοβιτς έχει δηλώσει ότι υπάρχουν δύο τύποι επιθετικών. Ναι. Αυτοί που δεν βάζουν γκολ και αυτοί που βάζουν γκολ. Ωραία. Ναι, δεν είναι μακριά την αλήθεια αυτό που έχει πει. Στην Ελλάδα που κατά το κοινό λεγόμενο ήρθε και παστελώνει. Δηλαδή αυτό το 50-80, 50 γκολ 80 μάτς, δεν το είχε στην καριέρα του μέχρι τώρα. Αυτό είναι επίδειγμα του προπονητή, έτσι, του Ραλφ Φαλαντσέσκου. Που τον έκανε και φυσικά γιατί και η ομάδα, δεν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής. Είναι όλη η ομάδα η οποία δουλεύει. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
για να κάνει τον κύκλο η συγκεκριμένη κουβέντα. Mm. Η κουβέντα ξεκίνησε από το goal είναι ένστικτο. Σωστά. Και καταλήγει στο ότι μία ομάδα δούλεψε τόσο ώστε ένας ποδοσφαιριστής να χρειάζεται απλά να βάλει μόνο το ένστικτό του. Πολύ σωστά. Ναι, πολύ σωστά. Όπως το θέτεις, είναι πολύ σωστό. Για να τελειώνει η φάση. Μπόρεσε και έβγαλε στην ουσία το ένστικτό του μέσα στο γήπεδο. Άρα, η κουβέντα από εδώ και πέρα για τον, για τον ΠΑΟΚ μπορεί να πάει στο το ότι είναι δύσκολο να βρεις έναν παίχτη που έχει το ένστικτο και να το πληρώσει αυτό. Γιατί αυτό αγοράζουν οι ομάδες. Ένστικτο. Πληρώνεται. Είναι άλλο. Και είναι άλλο να αρχίσει να σκέφτεται ότι, ξέρετε κάτι, επειδή είναι δύσκολο να το βρούμε το καλημέρα, μπορεί να το βγάλουμε ενός ποδοσφαιριστή το ένστικτο, mm-hmm. όπως mm-hmm. το έβγαλε. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι κάποιος να το δει όμως. Όπως του το έβγαλε λοιπόν, εάν το έχει, να το βγάλει. Και αν δεν το έχει σε τόσο μεγάλο βαθμό, να κινηθεί για έναν επιθετικό που θα κάνει και αυτός πράγματα για να φτάνει είτε αυτός είτε ένας συμπαίκτης του να χρειάζεται μόνο το ένστικτο για να τελειώνει. Και για να την πάω λίγο στο ξεκίνημα την κουβέντα, επειδή πολύ απλοϊκά επίσης ακούγεται όλες αυτές τις ημέρες για τον Μπρίγιοβιτς ότι κάνει τη διαφορά στο πρωτάθλημα και πράγματι την κάνει με τα γκολ του σε σχέση σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό που δεν είχε μέχρι τώρα ένα φόρ που να έχει τους αριθμούς του Μπρίγιοβιτς, τα νούμερα του Μπρίγιοβιτς στο σκοράρισμα. Αλλά πολύ σωστά είπες. Ο Πρίγιοβιτς ναι, δεν έχει το ένστικτο, αλλά είναι και δουλειά του προπονητή ο τρόπος που παίζει ο ΠΑΟΚ ώστε να έχει όλες αυτές τις ευκαιρίες ο Πρίγιοβιτς και να τις στέλνει στα δίχτυα, έτσι. Σίγουρα. Δεν παίρνει την μπάλα από μόνος και τη βάζει μέσα. Προφανώς. Απλά άποψή μου είναι ότι τα χαρακτηριστικά ενός ποδοσφαιριστή, ο Πρίγιοβιτς είχε και εξακολουθεί να έχει το ένστικτο που μέσα στο κουτί είναι ο δολοφόνος. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μέσα στο κουτί μόνο. Θα μπορούσε με έναν διαφορετικού τύπου χαρακτηριστικών επιθετικό να μπορέσεις να πίνεις περισσότερα γκολ και από τα extreme σου και από τις πίσω ζώνες από τα half. Με άλλο στυλ παιχνιδιού, έτσι. Ναι, το Πρίγκοβιτς δεν είναι ένα σεντερφόρ που ίσως τα χαρακτηριστικά του έχει τη συμμετοχικότητα. Επομένως. Μα γι' αυτό και στην καριέρα του το παιχνίδι στο οποίο το βάζουν αρκετοί στην κορυφή της σπουδαιότητάς του ως παρουσία mm-hmm. είναι ο τελικός με την ΑΕΚ. Έναν τελικό στον οποίο έχει χάσει. Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Έναν τελικό στον οποίο δεν έχει σκοράρει, αλλά έχει κάνει έκανε πράγματα που όταν είδα μετά από τρεις μέρες το παιχνίδι ήρεμος, ήσυχος, ξέροντας ότι θα τελειώσει έτσι πως ήθελα. Ναι, δεν είναι ψέματα να πω. Ξέροντας ότι θα τελειώσει, σκέφτηκα πολλές φορές το ρε φίλε, έπρεπε να φτάσουμε στον τελικό να τα κάνεις αυτά. Δηλαδή, σου βγαίνει το. Όπως θα βγαίνει και στον. Αφού το έχεις. Για μένα πιστεύω ότι επειδή και εγώ, σαν ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμουν σαν σέντερφορ, αυτός πιστεύω ότι μπαίνοντας στην ψυχολογία του ότι έχασε το πέναλτι. Έχασε και δύο τετατέτ εύκολα για την κλάση του. Ναι, έτσι. Και στην ουσία δημιουργήθηκε. Ένα που πήγε να σκάψει. Ακριβώς. Δημιουργήθηκε μια ανάγκη υπό μέσα του. Τους ώστε αναγκαστικά να γίνει πιο συμμετοχικός για να το πω έτσι, να υπερκαλύψει τα υπόλοιπα ναι. χαμένα. Ναι. Και φυσικά ο άνθρωπος όντως έκανε ένα πραγματικά πολύ ολοκληρωμένο παιχνίδι εκτός της περιοχής. Ακόμα και έτσι καλά έκανε. Και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Και σε αυτό το. Απλά για την οικονομία της συζήτησης, επειδή πολύ θόρυβος γίνεται, φυσικά ότι το να φέρει ένας ποδοσφαιριστής μεσούς της περίοδου τόσο κομβικός για τον ΠΑΟΚ είναι κάτι άσχημο, πολύ δύσκολο. Κυρίως γιατί οποιοδήποτε έρθει και καλύτερος ποδοσφαιριστής, δεν νομίζω ότι θα είναι πνευματικά έτοιμος για να μπορεί μα να. Στην ψυχολογία. Έτσι. Δηλαδή, μπορείς να βρεις καλύτερο ποδοσφαιριστή, φαντάζομαι. Είναι δεδομένο αυτό. Μπορείς να βρεις ένα ποδοσφαιριστή καλύτερο και με καλύτερα χαρακτηριστικά. Να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα. Πόσο έτοιμος θα είναι πνευματικά όμως για να μπολιαστεί με τους υπόλοιπους σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος κάθε αγωνιστική έχει ένα και μόνο στόχο. Αυτό είναι ερωτηματικό μεγάλο και νομίζω ότι ο Ράζο Αλτζέσκου είναι ο πιο δυνατός πονοκέφαλος που έχει να αντιμετωπίσει. Σίγουρα και να δούμε και πόσο γρήγορα θα τελειώσει το θέμα και προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ για υποψήφια αντικαταστάτη, εάν τελικά οριστικά αποτελέσει παρελθόν ο Πρίγιοβιτς, έτσι. Πάντως στο αυριανό παιχνίδι ο μοναδικός center for στην αποστολή του κεφάλου για το ματς κυπέλλου με την Παναχαϊκή αναφέρομαι θα είναι ο Κάρελης, τέθηκε εκτός και ο ΑΚΠΟΜ. Ένα στην αποστολή. Ο Κάρελης, ναι, υπάρχει άλλο center for. Ο ΑΚΠΟΜ τι έχει.
Είχε τα προβλήματά του με την ίωση προχθές, προπονήθηκε, αλλά δεν θα ταξιδέψει στην Πάτρα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση λίγο νωρίτερα. Οπότε δεν υπάρχει Πρίγιοβιτς ως γνωστόν λόγω άδειας, δεν υπάρχει Ακπομ, μόνο Κάρελ στην αποστολή. Άρα, ως ανάλυσέ το, bypress.gr, πού καταλήγουμε? Στο ότι ο ΠΑΟΚ με το καλημέρα θα παίξει με έναν ποδοσφαιριστή με το καλημέρα στη μεταπρίγιο της εποχή, που μάλλον ξεκινάει, το παίρνουμε ως δεδομένο, γιατί εγώ και σε φίλον του λέω, όπως μου είπε στο σαγόνι όταν άκουσα πόσα λεφτά δίνουν στο Πρίγιοβιτς οι Άραβες, έτσι θα μου πέσουν στο σαγόνι αν μου πούνε ότι χρειάζεται τον έπεισο ο Σταυρίδης και θα μείνει. Θα μου φανεί τόσο περίεργο. Ο Καρέλης είναι ένας τελείως διαφορετικός ποδοσφαιριστής από τον Πρίγιοβιτς. Πώς να σου το πω, στο μυαλό μου απλοϊκά το έχω ότι ο Πρίγιοβιτς στο παιχνίδι έχει 3 επαφές με την μπάλα έξω από την περιοχή και 4 τελικές. Ο Καρέλης είναι ποδοσφαιριστής που αυτές τις 7 επαφές, αν πούμε ότι κάνει 7 επαφές, θεωρητικά για την οικονομία της κουβέντας το λέω, θα είναι 5 εκτός περιοχής, είτε στο να δώσει την μπάλα για να την ξαναπάρει, είτε να τη δώσει και να τραβήξει παίχτη, είτε να την πάρει και να μπει από τα πλάγια στην περιοχή, είτε να ακόμα να παίξει με πλάτη, έχοντας στο μυαλό του, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να τριπλάρω, θα πάρω το φάουλ. Κάπου εκεί κοντά είμαι, θα το πάρω. Θα δημιουργήσω στατική φάση. Θα φέρω τους ψηλούς στην περιοχή. Θα κάνω κάτι. Θα δημιουργήσω προϋπόθεση. Και οι δύο να τελειώσει η φάση. Δεν μειώνω τον Καρέλη στο επίπεδο της εκτέλεσης. Απλά είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει βέβαια μέχρι τώρα. Και γιατί ο Καρέλης δεν τα έχει δείξει τα όσα παιχνίδια πήρε. Και γιατί τα παιχνίδια που πήρε ο Καρέλης είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και ο ΠΑΟΚ ξεκινάει σε ένα θεωρητικά εύκολο ή μάλλον όχι. Ας το επαναδιαπώσω. Σε ένα πιο εύκολο παιχνίδι από τα παιχνίδια πρωταθλήματος, από τη στιγμή παίζει μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας, να αρχίσει να βλέπει το πώς θα προχωράει το παιχνίδι του για τις επόμενες 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, δεν ξέρω πότε θα πάρει έναν καινούριο επιθετικό. Και πόσο γρήγορα θα μπορεί να είναι έτοιμος να μπει στην δεκάδα, έτσι. Αυτό είναι το πιο τέτοιο. Αναγκαστικά θέλοντας και μη, πιστεύω ότι με τον Καρέλη και με τον Ακπομ, ένας από τους δύο θα είναι αυτοί που θα. Δηλαδή για τα επόμενα 3-4 παιχνίδια πιστεύω θα είναι σίγουρα αυτοί οι οποίοι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Εκτός και αν αλλάξει κάτι που δεν το πιστεύω, τύπου σχηματισμό. Ο Καρέλης είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής εκτός περιοχής. Είναι πολύ συμμετοχικός, αλλά έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα ότι δεν πηγαίνει κοντά στον γκολ. Δεν απειλεί. Δηλαδή δεν κάνει σουτ. Δεν το ψάχνει το σουτ. Και είναι αυτό ένα στοιχείο το οποίο ότι είναι ίσως... γνώρισμα των επιθετικών που έχουν μάθει περισσότερο σε 4-4-2 ή ναι, σε, αυτό... σε 4-3-3 τέλος πάντων, αλλά παίζουν. Επειδή την διαφορά την είχε κάνει σαν δεύτερος επιθετικός, δηλαδή και τα γκολ που είχε και τα περισσότερο παρά σαν κορυφή. Και δηλαδή, είναι πολλές φορές ο πρώτο-τελευταίος που ακουπάει την μπάλα. Ναι, σωστά. Επομένως, το να ξαφνικά να περιμένεις τώρα από έναν ποδοσφαιριστή να το βάλεις στην κορυφή της επίθεσης, που είναι ένας τελείως διαφορετικός τύπος ποδοσφαιριστής από τον Πρίγιοβιτς, να έχει τα ίδια στατιστικά με εκείνον και να μπορέσει να απειλήσει τόσο, δεν είναι λογικό. Για μένα πήρε. Πάουκ είμαστε. Πάουκ είναι, έτσι. Δεν γίνεται. Θέλοντας και εμείς, θα βρει λύση. Εγώ δεν είναι. Ποδοσφαιριστές έρχονται και φεύγουν. Okay. Ο Πάουκ είναι μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να μάθει να λειτουργεί και με τέτοιες αποχωρήσεις. Απλά η συζήτησή μας ξεκίνησε και τελειώνει αυτό το κομμάτι με βάση το πόσο διαφορετικά είναι τα χαρακτηριστικά πάνω στο παιχνίδι μιας ομάδας, του Πρίγιοβιτς, από τον Κάρελ. Πόσο δε μάλλον σε μια ομάδα η οποία δεν είναι ο ΠΑΟΚ ότι από τα 30 παιχνίδια τα 20 τα έπαιξε με τον Πρίγιοβιτς, τα 10 με τον Κάρελ. Οπότε σίγουρα. Τώρα... Είτε Ακπομ είτε Καρέλης, που και οι δύο έχουν πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά. Αν τυχόν που αποφασίσουν ότι πρέπει να λειτουργήσει με αυτούς, θα πρέπει να έχουν μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και να το νιώθουν αυτό. Για να μπορούν και οι δύο μέσα στο παιχνίδι τους να είναι πιο άνετοι και να μην νιώθουν ότι με την πρώτη στραβή θα τεθούν εκτός. Δηλαδή είναι λεπτές ισορροπίες, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει ότι αυτός ο παίκτης που θα επιλεγεί για να αντικαταστήσει τον Πρίγιοβιτς, θα πρέπει να του δείξουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Και θέμα έτσι, και ψυχοσύνθεσης. Ναι, να είναι παίκτης ο οποίος αντέχει τη γιούχα στη χαμένη ευκαιρία. Ναι, γιατί ο Πρίγιοβιτς το έχει δείξει αυτό.
προσωπικότητα. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι νικητή. Έχασε πολλέ ευκαιρίε. Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στην δεκάδα του Πάου. Αλλά αυτό που έδειξε ότι χάθηκε η ευκαιρία. Οκ, εντάξει. Θα φωνάξω κόσμο. Δώστε μου ξανά. Αυτό τελευταία φορά το θυμάμαι έντονα σε ποδοσφαιριστή στον Λούκας όταν γύρισε από την Λακορούνια σε εκείνη την που έμεινε μόνο στην προετοιμασία και έπαιξε ένα-δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά. Επειδή ήμουν σε εκείνη την προετοιμασία μου και είχαν εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο στην προπόνηση απαιτούσε την μπάλα. Την απαιτούσε με τρόπο που αν ήσουν συμπαίκτης του θα τσατιζόσουν. Σου βγαίνε το. Εντάξει, ρε φίλε, κάτσε. Είμαστε κι εμείς εδώ. Να κάνουμε κι εμείς. Και τον έβλεπε ότι έπαιρνε την μπάλα, τελείωνε τη φάση και έλεγε: έλα, ξαναφέρει. Η ποδοσφαιρική αλυδία είναι απαραίτητη. Εκεί καταλαβαίνω. Που είχε ο Λούκας, που είχε ο Πρίγιοβιτς. Με βοήθησε και το είπε, θα το έλεγα στο κομμάτι. Αυτό που είχα δει στον Λούκας τότε, το είχα ζηλέψει. Ναι. Θα ήθελα να διδάσκεται, αλλά δεν. Αυτό είναι προσωπικότητα. Ναι, το έχεις. Γιατί και ο Λούκας δεν ήταν τέτοιο. Δεν το θυμάμαι τέτοιο στο ΠΑΟΚ στην πρώτη του χρονιά. Μου φαίνονταν λίγο πιο soft. Και γύρισε από την Ισπανία και ήταν άλλος παίχτης. Πίστευε στον εαυτό του, γιατί έκανε και μεγάλη χρονιά. Ξαναλέω, σε βαθμό που ένιωθω ότι την προπόνηση θα την πει κάποιος. Ότι κάτσε ρε φίλε, εντάξει, έβαλες ένα γκολ στο δίτερμα με τη μικρή αιστεία. Έβαλες δεύτερο, έβαλες τρίτο. Δεν ξαναζητά την μπάλα. Έχουμε και άλλα παιδάκια που παίζουν εδώ. Να παίζουμε κι αυτά λίγο, ναι. Έτρεφε το εγώ του και το έτρεφε με τόσο πιστικό τρόπο για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ξέρετε τι. Αν έρθει η ώρα που η μπάλα καίει. Είμαι εδώ. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Και να το εκπέμπει αυτό στους υπόλοιπους. Να το καταλαβαίνουν όλοι με στα αποδυτήρια. Έτσι, να νιώθουν εμπιστοσύνη για τον παίκτη που θα βάλει την μπάλα. Όταν θα καίει η μπάλα, πάρτινα. Ναι. Όταν και η μπάλα, γιατί είναι λίγη η ποδοσφαιριστή σε μια ομάδα. Εντάξει, τώρα στις μεγάλες ομάδες είναι και πολύ. Ωραία. Νομίζω για πρώτη εκπομπή σιγά σιγά, μια και φτάνουμε και στο φινάλε λόγω χρόνου. Εντάξει, κάναμε την παρουσίαση, μπήκαμε σε κάποια θεματάκια. Γιώργο, και μόνο που χρειάστηκε να μου πει: όπα, Αντώνη, κάνει νόημα ότι τελειώσαμε. Είναι πολύ καλό αυτό. Όχι. Αυτό ακριβώς είναι το ανάλυσέ του. Ναι. Το να μπορούμε να κάνουμε κουβέντες ποδοσφαιρικές πάνω σε σωστή ποδοσφαιρική βάση. Με ανθρώπους που τη σκέψη τη δικιά μου, τη δικιά σου του ακροατή θα μας βοηθήσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση της προπονητικής να την αναλύσουμε, να την καταλάβουμε και να την ξαναδούμε έτσι όπως θέλαμε να την εκφράσουμε, αλλά ίσως δεν έχουμε τον τρόπο, δεν έχουμε τη γνώση να το κάνουμε. Κάτι που όπως είπε και ο Σταύρος συμβαίνει γενικότερα στα μίντια στην Ελλάδα, δεν έχουν καλός ή κακός. Περισσότεροι άνθρωποι από το media και δεν βγάζουμε και τους εαυτούς μας απ' έξω. Δεν έχουμε τη γνώση την απαραίτητη που έχει ένας προπονητής, ένας πρώην παίκτης, ώστε να μας δώσει πράγματα. Το site το ξεκινήσαμε γιατί μας έλειπε. Ακριβώς. Κλείνοντας, θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Βλάχο, γιατί δεν αναφέρθηκα στην αρχή της εκπομπής έτσι όπως πήγε ή της κουβέντας. Γιατί είναι ένας πραγματικός δάσκαλος, ένας μέντορας, ο οποίος πραγματικά είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου και χαίρομαι πολύ που έχω συνεργάζομαι και ελευελπιστώ να συνεργαστώ και στην πορεία μαζί του. Εγώ χαίρομαι πολύ που με βοηθάει να καταλάβω πράγματα τα οποία τα είχα σκεφτεί και δεν μπορούσα να τα δώσω τρόπο αποτύπωσης. Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι τόχη, είναι καθηγητής, οπότε μπορεί και αποτυπώνει τις σκέψεις του ορθά. Και εγώ γενικά, μιας και το πάμε έτσι τώρα, χαίρομαι από εκείνη την πρώτη μέρα που. Σε αυτή την κοινή συνομιλία στα social media που καθημερινά μοιραζόμαστε τόσες σκέψεις και με βοηθάτε όλοι να καταλάβω πολλά περισσότερα πράγματα γύρω από αυτό που αγαπάμε όλοι έτσι, και θέλουμε να το μεταδώσουμε και στον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που σας κάναμε παρέα. Πάντα θέλω να το πω αυτό σε ραδιόφωνο. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 2 με περισσότερη ανάλυση όλη η ομάδα του repress.gr. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.